Θα ξεκινήσω από το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Πράγματι, είναι το ακραίο φαινόμενο, το πραγματικά ακραίο φαινόμενο, είναι η πολιτική που ασκείται και από τη σημερινή κυβέρνηση και από όλες τις προηγούμενες, που βέβαια έχει ακριβώς τη βούλα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το όπως αποτυπώνεται και ως το Rescue και θα εξηγήσω. Συμφωνώ ότι ήταν πολύ μεγάλη καταιγίδα. Έπεσαν πολλοί τόνοι νερού. Όπως πριν λίγες μέρες είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Αυτά τα ακούμε κάθε φορά που έχουμε κάποιο τέτοιο φαινόμενο στη χώρα μας. Με τη μεγάλη πλημμύρα της Μάνδρας ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα από την τότε αντιπολίτευση που σήμερα είναι κυβέρνηση και βλέπουμε σήμερα να υιοθετεί τα ίδια επιχειρήματα της τότε κυβέρνησης. Ακούμε πάλι για σχέδια. Για σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, για κονδύλια που δεν εκταμιεύθηκαν. Αλήθεια, πόσα χρόνια και πόσες καταστροφές πρέπει να ζήσει ο λαός μας. Εκείνη η Θεσσαλία δεν είναι πολλά χρόνια που πάλι επλήγει από ένα ανάλογο φαινόμενο. Και ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν συνέλθει εκεί πέρα. Πόσα χρόνια λοιπόν και πόσες καταστροφές πρέπει να ζήσουμε για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες και στην ιεράρχηση αυτών των προτεραιοτήτων, το τι προτάσει σαν κυβέρνηση κάθε φορά. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ άμεση η ανταπόκριση της χώρας μας σε υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Όλες αυτές τις μέρες διαβάζουμε για κριτική προς την κυβέρνηση ότι απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Δένδιας είναι στο εξωτερικό για ανάλογες επαφές που έχουν να κάνουν με τους γενικότερους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Δεν θέλω να πάω την κουβέντα αλλού, απλώς να επισημάνουμε. Αν ήταν ο κύριος Δένδιας εδώ, δεν θα είχε πλημμυρίσει, νομίζω. Είτε όχι, ήταν εδώ, είτε ήταν αλλού. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, ήδη οι πυρόπληκτοι της περασμένης χρονιάς, των προπερασμένων χρόνων, δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Είδαμε αυτές τις μέρες με την πλημμύρα, πραγματικά τον κρατικό μηχανισμό να μην ξέρει πού να πρωτοπάει. Υπάρχουν σχέδια. Τα σχέδια δεν ξέρω αν είναι πλήρη. Μένει να το δούμε κι αυτό. Δεν ξέρουμε κατά πόσον έχει, μάλλον όχι, έχει ενταχθεί σε αυτά τα σχέδια και ο πληθυσμός, ο τοπικός, που ξέρει την περιοχή του, ξέρει πώς να κινηθεί τις ανάγκες τις ιδιαίτερες. Ακούμε κάθε φορά στα ρεπορτάζ που λέει ο κόσμος για τις ατέλειες, για τα προβλήματα που υπήρχαν, που τα ξέραν, τα λέγανε, τα επισήμεναν. Μιλάνε για την απουσία των τοπικών αρχόντων. Και βέβαια την ίδια στιγμή βλέπουν δίπλα τους δυνάμεις όπως είναι εθελοντών, όπως είναι οι δυνάμεις της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που είναι εκεί από την πρώτη στιγμή και οργανώνουν τον κόσμο. Και λέμε, αυτό το πράγμα δεν έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό. Δηλαδή, η οργάνωση του πληθυσμού σε μια τέτοια περίπτωση. Και βέβαια, να κλείσω. Δεν φτάνει να έχει εθελοντέ. Πρέπει να μπορεί και να του οργανώσει και να του κατευθύνει σωστά. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό σχεδιασμό τη κοινωνία των πολιτών συνολικά. Και να πω κάτι ακόμα. Τα σχέδια για να υλοποιηθούν χρειάζονται πόρου. Χρειάζονται ανθρώπινου πόρου, υλικού πόρου. Και εκεί το είδαμε και στι πυρκαγιέ, το βλέπουμε και τώρα. Αυτοί λείπουν. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για ιεράρχηση εις βάρος των συμφερόντων του λαού. Γι' αυτό μιλάμε για την πολιτική αυτών των κυβερνήσεων που είναι το πραγματικά ακραίο φαινόμενο. Και εάν αυτό δεν ανατραπεί, αν αυτό δεν αλλάξει και αν δεν το πάρουμε απόφαση ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, πραγματικά θα κρίνουμε διαρκώς θύματα. Συγγνώμη να πω κάτι όμως. Δεν θέλω να δικήσω τους ανθρώπους αυτούς. Επειδή λέτε ο λαός σώζει το λαό. Εντάξει, τους έσωσαν όμως και κάποιοι άλλοι. Αυτοί που πήγαν εκεί τη ΕΜΑΚ, τη πυροσβεστική. Μα είναι. Ναι, μην του πω ότι δηλαδή, μην του αδικούμε. Σου λέει άλλο, τη ΕΜΑΚ, εγώ να φάω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Μην ακούω ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και εγώ σώζω το λαό. Δηλαδή ο άνθρωπο σε ΕΜΑΚ. Είναι. Αρκεί να ενταχθούν όλοι σε ένα σχέδιο πραγματικά να εξυπηρετείται από τους απαιτούμενους πόρους και υποδομές. Σαφές. Ο κύριος ο Γιάννης Πρωτούλης, ο υποψήφιος με λαϊκή συσπήρωση περιφερειάρχης, ανέδειξε ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τον Κηφισό. Εάν κάτι τέτοιο με τόσους όγκους νερού, όπως έγινε στη Θεσσαλία, είχαμε στην Αττική, οι συνέπειες είναι αδιανόητες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν Κηφισό ο οποίος είναι παρατημένος, έχει προβλήματα και δείχνει άλλη μια φορά αυτό που λέγαμε, τις προτεραιότητες. Ξέρετε, δεν είναι τα αντιπλημμυρικά δεν είναι θέμα επικοινωνιακό μόνο. Δεν είναι ανταποδοτικά. Δεν φέρουν έσοδα. Αλλά αφορούν άμεσα χρόνος, την ασφάλεια και την υγεία του λαού. Ωραία,